Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για την επιχειρηματική κοινότητα των Πανίων, γιατί αναβαθμίζουμε στρατηγικά τη μέχρι τώρα πολύπλευρη και συνεπή μας προσφορά στην κοινωνία των Πανίων. Όλοι οι Έλληνες αντιμετωπίζουμε με αγωνία μια μακρόχρονη και ιδιαίτερα ταραγμένη περίοδο αλλεπάλληλων κρίσεων, η οποία δυστυχώς συνδυάζεται με σοβαρές ελλείψεις στις διαθέσιμες κοινωνικές δομές στήριξης και περίθαλψης των αδύναμων στους ανθρώπους μας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πιο πιεστική ανάγκη στις μέρες μας. Με βάση τα στοιχεία της έρευνας εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης των οικογενειών του 2023 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, της ΕΣΤΑΤ, οι συνανθρώποι μας που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού ανέρχονται στο 26,1% του πληθυσμού της πατρίδας μας, δηλαδή 2.658.400 συμπατριώτες μας παρουσιάζουν οριακή μείωση κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2022. Για τον λόγο αυτό, όλοι μαζί, και εμείς οι επιχειρηματίες των Πανίων, ως ενεργοί πολίτες, οφείλουμε να αναλάβουμε την αυξημένη ευθύνη που μας αναλογεί. Εντείνουμε συνεχώς τις προσπάθειές μας και συντονίζουμε ακόμα πιο στρατηγικά και ολοκληρωμένα τις δυνάμεις μας με τους δυναμικούς συλλόγους κοινωνικής προσφοράς των Πανίων. Σήμερα λοιπόν ανακοινώνουμε την έναρξη ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου προγράμματος κοινωνικής υπευθυνότητας του Εκμεριτηρίου Πανίων, με την ονομασία Χανιά Αλληλεγγύη με Μέλλον. Και οφείλω να σας πω ότι αυτό είναι κάτι πρωτοποριακό και είναι πρώτη φορά που γίνεται σε επίπεδο επιμελητηριακού θεσμού οργανωμένο. Στρατηγικός στόχος του Εκμεριτηρίου Χανίων είναι να αγκαλιάσει όσο το δυνατόν περισσότερους κοινωνικούς συλλόγους της περιφερειακής μας ενότητας το επιθυμούν και να τους εντάξει σε ένα κοινό ολοκληρωμένο και δομημένο σχεδιασμό συνεργασίας, έτσι ώστε να πολλαπλασιαστεί η αποτελεσματικότητα, να διευρυνθεί η στόχευση αλλά και η ποιότητα των κοινωνικών μας δράσεων. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι επιλέξαμε να ξεκινήσουμε συμβολικά σήμερα, τη Μεγάλη Δευτέρα, την κοινή μας προσπάθεια. Βρισκόμαστε στην πιο συγκλονιστική εβδομάδα του έτους, μέσα από την οποία το επίτευγμα της Συλλογικής Ανάστασης προϋποθέτει την έμπρακτη θυσία και ανεξάρτητη αλληλεγγύη προς τον συνάδελφο. Το Εκμεριτήριο Χανίων σήμερα έχουμε την τιμή να ενεργοποιούμε το πρόγραμμα κοινωνικής ευθύνης Χανιά Αλληλεγγύη με Μέλλον, ενώνοντας αρχικά τις δυνάμεις μας με τρεις από τους πλέον ιστορικούς και καταξιωμένους συλλόγους φιλάνθρωπης προσφοράς και εθελοντισμού του τόπου μας. Τον Ορίζοντα, το Κύτταρο Χαλέπας και το Φιλόκτοχο Συσίδιο Πλατείας Χανίων. Η πολυδιάστατη και πολύτιμη προσφορά των τριών συλλόγων στον αγώνα για την ανακούφιση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού αλλά και της ασθένειας του καρκίνου δεν χρειάζεται συστάσεις από κανένα, γιατί είναι πραγματικά ευρύτατα καταξιωμένη στην κοινωνία των Χανίων και όχι μόνο. Από πλευράς μας, οι επιχειρήσεις των Χανίων προσφέρουμε καταρχήν το εκμεριτήριό μας μαζί με στήριξη από το προσωπικό και τις υλικοτεχνικές υποδομές μας. Ως επίκεντρο, θέτουμε τα γραφεία μας και τα καταστήματά μας στο κέντρο της πόλης με στόχο να προωθήσουμε αποτελεσματικά τις πολύπλευρες δράσεις των δυναμικών συλλόγων μας. Παράλληλα, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μαζί με τις διοικήσεις των τριών εθελοντικών συλλόγων δράσης στενής συνεργασίας, αμφίδρομες προσφοράς και αξιόπιστης ενημέρωσης προς τις χιλιάδες επιχειρήσεις μέλη μας. Στο σημείο αυτό, αφού ευχαριστήσω για την τιμή συνεργασίας και τους τρεις εξαιρετικούς εθελοντές προέδρους, την κυρία Μαρία Κλιματζάκη, τον κύριο Γιώργιο Καχαλάκη και τον κύριο Σπύρο Αγοντάκη, θα τους παρακαλούσα να παρουσιάσουν περισσότερα στοιχεία από τις προγραμματισμένες δράσεις και όχι μόνο. Ευχαριστώ πολύ.